Με αυστηρά μέτρα προστασίας για το προσωπικό, όπως γάντια, μάσκες, ακόμη και ειδικά προστατευτικά καλύματα προσώπου, άρχισαν από σήμερα να επαναλειτουργούν τα κομμωτήρια και τα κουρία στο Βόλο. Στα καταστήματα έγινε απολύμανση, ενώ οι κομμωτές δέχονται τους πελάτες τους μόνο με ραντεβού. Έχουμε απολυμάνει τα μαγαζιά μας, τα ραντεβού μας, γιατί υπήρχε μια κινητικότητα όταν έμαθε ο κόσμος ότι θα ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει τέτοιο ωράριο, ώστε είναι ευρύ το ωράριο, ώστε μπορούμε να τακτοποιήσουμε το κοινό μας. Οι πρώτες μέρες είναι λίγο δύσκολες έτσι για να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε αρκετό κόσμο. Μετά πιστεύω θα πάμε πιο χαλαρά. Τα ραντεβού πώς πάνε τώρα, δηλαδή, τι γίνεται με το τηλέφωνο? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει πάνε τα ραντεβού. Ένα μισά ώρα βάζουμε το κούρεμα. Φυσικά οι τεχνικές εργασίες πηγαίνουν περισσότερο. Εντάξει, καλά, καλά προχωράει. Τι σας ήταν περισσότερο τώρα που άνοιξαν τα μαγαζιά σας ξανά? Κοιτάξτε να δείτε, βασικά είναι το κούρεμα. Το κούρεμα. Και εμείς αυτό έχουμε κάνει προσωπικά στο δικό μου κατάστημα. Κοιτάμε να εξυπηρετήσουν πρώτα τα κουρέματα και λίγο μετά οι τεχνικές εργασίες να φύγουν τα κουρέματα. Γιατί εντάξει, αυτό είναι που ο κόσμος περισσότερο θέλει τώρα στιγμή. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους κουρείς και τους κομμωτές και προαιρετική για τους πελάτες τους. Εμείς και το προσωπικό είμαστε με μάσκες. Για τους πελάτες είναι προαιρετικό. Με την έννοια πια μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς τον πελάτη, με την έννοια πια εάν έχει κάποια τεχνική εργασία η οποία θα παραμείνει ώρα μέσα στο κατάστημα, καλό είναι να τη φορέσει και για ασφάλεια δικιά της και για ασφάλεια δικιά μας. Ενώ το κούρεμα εντάξει τελειώνει σαν 20 λεπτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.